Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στην κήρυξη 2 εβδομάδων φθινοπωρινών προσφορών στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 24 Νοεμβρίου προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να αναθερμανθεί η αγορά. Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους καταστηματάρχες να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και να διαθέσουν τα φθινοπωρινά τους είδη σε ελκυστικές τιμές, τηρώντας πάντα την νόμιμη διαδικασία που απαιτείται. Αύξηση σε ποσοστό 125% παρουσίασαν τον Οκτώβριο τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ κατά 150% αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών. Σύμφωνα με τα στατιστικά της τροχείας που ανακοινώθηκαν εχθές, τον φετινό Οκτώβριο σημειώθηκαν 9 θανατηφόρα δυστυχήματα σε αντίθεση με πέρσι που ήταν μόλις 5, ενώ φέτος έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, ενώ πέρσι 4. Τελεφερίκ που θα ενώνει το κέντρο της πόλης με την Άνω Πόλη βάζει στα σχέδιά το Δήμος Θεσσαλονίκης. Το φιλόδοξο σχέδιο παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έγκρισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2013, όπως εξήγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουράκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προτάθηκε η δημιουργία ενός δικτύου τελεφερίκ κόστους 10 έως 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενώνει τον πύργο Τριγωνίου με το πάρκο της Ιχάντ ή με την περιοχή του Αρχαιολογικού και Βυζαντινού Μουσείου. Σε σημάζεμα των τραπεζοκαθισμάτων, προχωρούν σταδιακά οι καταστηματάρχες της πλατείας Αριστοτέλους, τηρώντας τη συμφωνία την οποία είχαν κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης για να μπει τάξη στο πιο δημοφιλές σημείο της πόλης. Τη διαφορά κάνει ήδη ένας μεγάλος διάδρομος πλάτους περίπου 2 μέτρων ανάμεσα στα παρτέρια, παράλληλος με την πλατεία Αριστοτέλους, ο οποίος ενώ μέχρι πρότινος καλύπτονταν από τραπεζάκια και καρέκλες, τώρα είναι ελεύθερος. Παράλληλα, ελεύθεροι μένουν και διάδρομοι που βρίσκονται κάτω από τις στοές, πλάτους επίσης 2 μέτρων, όπου μέχρι πρότινος οι καταστηματάρχες τοποθετούσαν κάποια στάντ και κάθε είδους εξοπλισμό. Στην ουσία, σύμφωνα με το σχέδιο, ο χώρος που διατίθεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων συμπυκνώνεται. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση ομοιόμορφων καλέσθητων διαχωριστικών που θα υιοθετούν το χώρο που αντιστοιχεί σε κάθε κατάστημα. Παράλληλα, την ερχόμενη 3η 13 Νοεμβρίου ξεκινούν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν γίνει πια μόνιμες στα καφέ της οδού Μαρίας Κάλλας στην περιοχή του Ποσειδονίου. Εξάλλου, άρχισαν χτες οι εργασίες για την ανάδειξη του μνημείου του Παζάρ Χαμάμ στην περιοχή Λουλουδάδικα. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο. Χρυσαυγίτες, ένας εκ των οποίων είναι και ιδιοκτήτης σχολής καράτε, έστειλαν στο νοσοκομείο 2 μέλη του ΚΚΕ την ώρα που πραγματοποιούσαν εξόρμηση έξω από το ΕΠΑΛ Λαγκαδά. Τα μέλη του ΚΚΕ που έσπευσαν χθες το πρωί στη σημείο της επίθεσης άρπαξαν από τους 2 χρυσαυγίτες ρόπαλα, τα οποία παρέδωσαν στην αστυνομία, ενώ κατήγγυλα από τους εθνικιστές χρησιμοποίησαν μέχρι και μαχαίρια. Χωρίς νερό θα μείνουν την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου από τις 8 έως τις 4 η ώρα το απόγευμα οι κάτοικοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα υδροδότησης θα υπάρξουν στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Φιλίππου, Πλάτωνος, Εγνατίας και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτούς οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης εξαιτίας εργασιών συνδέσεων νέων αγωγών δικτύου ίδρυυσης της οδού Φιλίππου με Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξεκίνησε η μετακόμιση για τις περίφημες ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου λόγω των έργων ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Η οικαστική σύνδεση από οξείδωτο το χάλιβα, που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη από το 1997, θα μεταφερθεί σύντομα σε νέο σημείο της παραλίας. Σε πρώτη φάση, μετακινήθηκε το μεταλλικό πλαίσιο που τη στηρίζει, ενώ τις επόμενους μήνες οι ομπρέλες θα φυλάσσονται σε αποθήκη όπου θα συντηρηθούν και θα καθαριστούν. Οι ομπρέλες θα μετακομίσουν πάλι μπροστά στη θάλασσα, στο ύψος περίπου του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου. Η κατασκευή θα τοποθετηθεί σε κοντινή απόσταση από τον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, επάνω σε ξύλινη βάση και με τον κατάλληλο φωτισμό. Συννεφιά προβλέπεται για την Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς δυτικούς ανέμους έντασης 2 Μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με αρκετές νεφώσεις και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 10 βαθμούς Κελσίου, με διατήρηση των ανέμων από δυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 Μποφόρ.